Ολυμπιακού. Εδώ είναι ο Αλέξανδρος Τσανικίδης με τον πατέρα του πάντα στο πλευρό του και με τις ελπίδες όλων των Ελλήνων που αγαπούν το άθλημα της πυγμαχίας να είναι μαζί του, με τις ελπίδες και τις ευχές. Ο Αργεντίνος ρέφερι Μανουέλ Βιλαρίνο είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα διευθύνει τον αγώνα. Ας σταυρώσουμε τα δάχτυλά μας, ας ελπίσουμε σε μια εμφάνιση ανάλογη της πρώτης του Αλέξανδρου Τσανικίδη απέναντι στον Μπράιαν Πολάκο. Ξεκίνημα στο παιχνίδι απέναντι στον ψηλότερο Άγγλο. Ψηλότερος ήταν και ο Πορτορικανός στο πρώτο παιχνίδι, αλλά αυτό εν τέλει ενήργησε υπέρ του Έλληνα πρωταθλητή. Τσανικίδης κρατάει την άμυνα του ψηλά. Για να δούμε αν θα καταφέρει να σπάσει από νωρίς την απόσταση του αντιπάλου του. Μακόρμακ επιχειρεί να τον μετρήσει. Ζυγίζει με τον άσο του την απόσταση. Δοκιμάζει με το πρώτο του χέρι και ο Αλέξανδρος Τσανικίδης να κάνει κάτι. Το διπλό του Άγγλου δεν απειλεί τον Έλληνα πρωταθλητή. Άσος από τον Μακόρμακ. Ψάχνει το κορμί του αντιπάλου του Τσανικίδης. Δείχνει να έχει αρκετά καλά αντανακλαστικά. Όσες φορές έχει δοκιμάσει μέχρι στιγμής ο Μακόρμακ να βγάλει κάποια κόντρα. Το διπλό αριστερό από τον Μακόρμακ. Πρώτο πρέπει να ήταν τριάρι βέβαια, αν μπορούσε να το καλά. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Τσανικίδης ψάχνει την πρώτη του πραγματικά δυναμική είσοδο κοντά στο σώμα του Μακόρμακ. Μέχρι στιγμής δεν δείχνει να πιέζεται ιδιαίτερα από τις συνθήκες. Από την άποψη ότι ηρεμεί, ελέγχει τα δεδομένα και προσπαθεί να δει τι τον βολεύει σε αυτό το παιχνίδι απέναντι σε ένα ψηλότερο αντίπαλο. Ο Μονετικός θα φύγει πίσω. Ανάλογη τακτική δείχνει να έχει και ο αντιπαλός του, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη βιασύνη για μεγάλα πράγματα. Και αυτό καθιστά την αναμέτρηση ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Πέραν της αγωνίας που υπάρχει, καθώς για μας, καθώς αγωνίζεται ένας Έλληνας αθλητής σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πυγμαχίας. Ένας πολύ καλός Έλληνας αθλητής σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τσανικίδης δοκιμάζει τώρα να προσεγγίσει στη γωνία τον Μακόρμακ. Ο Άγγλος θα φύγει έγκαιρα. Δεύει με τον άσο του, βάζει ένα τριάρι και εν συνεχεία ένα διπλό. Πέρασε ένα χτύπημα στο πρόσωπο του Έλληνα πρωταθλητή σε εκείνο το σημείο, όταν δοκίμασε να προσεγγίσει τον ψηλότερο Μακόρμακ. Για να δούμε αν θα γίνει λίγο πιο ενεργητικός ο Αλέξανδρος Τσανικίδης. Περνάει μπροστά για λίγο το άλλο του χέρι πριν επιστρέψει ξανά σε γκάρτ δεξιόχειρα. Καλό είναι να προσέξει λίγο το δεξί του, να το κρατήσει ψηλά, καθώς αυτό το τριάρι του μακρύτερου Άγγλου μπορεί να γίνει απειλητικό όταν η απόσταση μειώνεται. Δεν μπόρεσε να τον βρει εδώ με τον άσο. Κόρμακ δείχνει σε πρώτη φάση σχετικά προφυλαγμένος. Θα βάλει ένα αριστερό κροσέ στο κορμί του Έλληνα πρωταθλητή που κάνει καλές αποφυγές. Εν συνεχεία σηκώνεται. Τέλος πρώτου γύρου. Με τον Αλέξανδρο Τσανικίδη να έχει προσπαθήσει απέναντι στον Μακόρμακ. Και μένει να δούμε, κατόπιν βεβαίως και των συστάσεων οι οποίες θα του γίνουν από τη γωνία του, τι θα προσπαθήσει να ενισχύσει και τι θα προσπαθήσει να αφήσει στην άκρη στο δεύτερο γύρο, προκειμένου ο Μακόρμακ να νιώσει να απειλείται περισσότερο, καθώς μέχρι στιγμής η απόσταση έδειξε να βολεύει τον Άγγλο αθλητή στο πρώτο τρίλεπτο απέναντι στον Αλέξανδρο. Εδώ ήταν μια καλή ευκαιρία όταν οι δυο τους βρέθηκαν στα σχοινιά, όταν ο Τσανικίδης επιχείρησε να τον περιορίσει στη γωνία. Αντιμετωπίζει έναν αθλητή ο οποίος είναι πάνω από 10 πόντους ψηλότερος. Ο Κόρμακ είναι πάνω από 1,80, ο Αλέξανδρος Τσανικίδης είναι λίγο πάνω από 1,70. Αντιμετωπίζει έναν αθλητή με παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο πέρσι. Αντιμετωπίζει έναν αθλητή ο οποίος έχει μια επαγγελματική εμπειρία από το World Series of Boxing και βεβαίως πέραν όλων των άλλων είχε και μια δεύτερη θέση στην κατηγορία του στους πανευρωπαϊκούς. Ξεκίνημα στο δεύτερο γύρο. Καλή αποφυγή από τον Αλέξανδρο Τσανικίδη. Δυνατό το τριάρι του Άγγλου. Τσανικίδης επιχειρεί να σπάσει την απόσταση και να μπει. Οι δυο τους θα αγκαλιαστούν. Για να δούμε από κοντινές συνθήκες τι μπορεί να δώσει ο Έλληνας πρωταθλητής σε αυτή τη μάχη.
την από ψηλά, δεν αγωνιά από τα χτυπήματα του Άγγλου. Μια καταλήγουν στα γάρια του Έλληνα αθλητή. Άπερ κατά από τον Μακόρμακ. Στη συνέχεια όμως ο Τσανικίδης μπόρεσε να μπει και να βρει τον αντίπαλο του στο πρόσωπο που αγκαλιάζει αμέσως για να μην αντιμετωπίσει μεγαλύτερα προβλήματα. Γεμάτο το δεξί από τον Τσανικίδη, δεν μπόρεσε να βρει το στόχο. Παρ' όλα αυτά δοκιμάζει να αγχώσει λίγο περισσότερο τον Άγγλο πρωταθλητή. Ο εκπρόσωπός μας σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα αναζητεί και πάλι τρόπο να σπάσει την απόσταση. Ο Αργεντίνος ρέφερ παρεμβαίνει, τώρα διατάζει ξανά τους δύο αθλητές να πυγμαχήσουν. Δοκίμασε ένα τεσάρι εκεί ο Αλέξανδρος όταν η άμυνα του Άγγλου ήταν χαμηλά. Τάκλει στο παιχνίδι, ο Τσανικίδης δέχεται δύο χτυπήματα στα γάντια και στη συνέχεια κατεβάζει τα χέρια προσκαλώντας τον αντίπαλό του. Θα προσπαθήσει να μπει, θα πέσει στο ring. Δεν πρόκειται φυσικά για knockdown, γλίστερσαν οι δύο αθλητές. Πόδια του Τσανικίδη έμπλεξαν με τα πόδια του Μακόρμακ. 1-10 για το τέλος και του δεύτερου γύρου. Ο Τσανικίδης είναι υπομονετικός, πρέπει να αρχίσει όμως να βάζει λίγο περισσότερα πράγματα στην εξίσωση για να μπορέσει να καταστήσει το παιχνίδι επικίνδυνο για τον Άγγλο, να τον γεμίσει άγχος και κυρίως να του σπάσει την απόσταση. Ο Κόρμακ δουλεύει με ένα πρώτο ίσιο χτύπημα και ένα τριάρι στη συνέχεια με ένα αριστερό κροσέ. Τσανικίδης αλλάζει, παίρνει γκάρντα αριστερόχειρα αθλητή, προσπαθώντας να γίνει λίγο πιο απρόβλεπτος στον αντίπαλό του. Ο Κόρμακ μετράει καλά την απόσταση σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε λίγο. Πάλι 1-2 από τον Μακόρμακ. Ο Τσανικίδης θέλει να τον πάει στα σχοινιά. Ο Μακόρμακ καταφέρνει για μία ακόμη φορά να μην προβληματιστεί. Χαμηλώνει, βάζει το κεφάλι μπροστά και δέχεται και τη σύσταση γι' αυτό. Έχοντας χαλάσει και την επίθεση του Έλληνα πρωταθλητή. Τέλος και του δεύτερου γύρου. Ο Μακόρμακ φαίνεται να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτό το παιχνίδι. Μένει να δούμε όμως τι θα συμβεί και στον τρίτο γύρο. Τον έπιασε, έβαλε στη γωνία. Γιατί κάνεις δυνατά, γρήγορα, γρήγορα. Ακούμε τον πατέρα του Αλέξανδρου Τσανικίδη να λέει τον έβαλε στη γωνία, κάνε γρήγορα. Αφού τον έχεις βάλει εκεί, προσπάθησε να το εκμεταλλευτείς. Μην τον αφήνεις να κάνει το παρέ και να φύγει. Και η αλήθεια είναι ότι σε εκείνο το σημείο θέλαμε πολύ να δούμε τον Αλέξανδρο να δείχνει την ποιότητά του, να βγάζει την ορμή την οποία έχει και να εκμεταλλεύεται τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν όταν το παιχνίδι είναι αρκετά κοντινό από πλευράς απόστασης. Τρίτος και τελευταίος γύρος στο παιχνίδι. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας πρωταθλητής. Διπλός άσος και τριάρι στη συνέχεια από τον Μακόρμακ, σπρώχνει στη συνέχεια τον Τσανικίδη. Πάλι ο άσος του Άγγλου δουλεύει, προσπαθεί ο Αλέξανδρος με ανάλογο τρόπο να γίνει λίγο ενοχλητικός προς τον αντίπαλό του. Χρησιμοποιεί και το πίσω χέρι στη συνέχεια με ένα δεξί direct. Κλειστός, προσπαθεί να δουλέψει λίγο τη μέση του. Για να δούμε τώρα κοντά στα σχοινιά, θα αγκαλιάσει ξανά ο Άγγλος και θα σταματήσει το παιχνίδι του Έλληνα πρωταθλητή. Κόρμακ με κάποια uppercut μετά την αρχική επίθεση του Αλέξανδρου Τσανικίδη. Λίγα αποφυγή από τον Έλληνα αθλητή. Δυο τους έρχονται και πάλι κοντά. Προσπαθεί να βρει το χώρο επάνω στο ring. Απέναντι στην κίνηση, στην συνεχή κίνηση του αντιπάλου του ο Αλέξανδρος Τσανικίδης. Έχει περάσει το πρώτο λεπτό στον τρίτο και τελευταίο γύρο. Κλειστός ο Αλέξανδρος, θα περάσει ένα δεξί καθαρά στο πρόσωπο του Μακόρμακ. Και άλλη αποφυγή, το δεξί του κροσέ βρίσκεται πάνω στην άμυνα του Άγγλου αθλητή. Αλλάζει για λίγο την γκάρ του, επανέρχεται και πάλι με το δεξί χέρι μπροστά.
αυτή να μπερδέψει με τον τρόπο αυτόν τον McCormack, φέρνοντας νέα απρόβλεπτα στοιχεία στο παιχνίδι. Δεξί direct προς τον Τσανικίδη από το, με το πίσω χέρι από τον αθλητή από τη Μεγάλη Βρετανία. Ξανά το αριστερό χέρι πίσω από τον Αλέξανδρο, δέχτηκε ένα αριστερό direct όχι πολύ δυνατό από τον McCormack. Προσπαθεί με τα κροσέ του όταν η απόσταση σπάει. Τσανικίδης θα αποφύγει εκεί το δεξί του McCormack και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να τον βρει με το αριστερό του χέρι στο σώμα. Τελευταίο λεπτό. Προσπαθεί να γίνει λίγο πιο πιεστικός ο Τσανικίδης. Ο McCormack γλιτώνει και πάλι τη δύσκολη κατάσταση. Σύσταση στον Έλληνα πρωταθλητή να μην κατεβάζει τον αντίπαλό του. Καλή κόντρα εδώ με το δεξί από τον Τσανικίδη. Ο Άσος πέρασε από τον Έλληνα πρωταθλητή. Μαρτυρία και από τον McCormack. Δείχνει να έχει κουραστεί σε έναν βαθμό. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό. Για να δούμε. Διάρρεια από τον Τσανικίδη. Θα πρέπει να δώσει τα πάντα ότι έχει αυτά τα 10 δευτερόλεπτα ο Έλληνας πρωταθλητής. Θα δεχτεί ένα χτύπημα και άλλο ένα με το αριστερό στη συνέχεια. Και κάπου εδώ το παιχνίδι ολοκληρώνεται ανάμεσα στον Pat McCormack και τον Αλέξανδρο Τσανικίδη. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση ανάμεσα στον Άγγλο πρωταθλητή και τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο Αλέξανδρος Τσανικίδης δεν βολεύτηκε πάρα πολύ από τις συνθήκες του μάτς. Ο McCormack έκανε απλά τα αυτονόητα σε σχέση με το ύψος και την εμπειρία την οποία έχει. Για να δούμε αν υπάρχει μια μικρή ελπίδα, αν και νομίζω ότι ο McCormack έχει καταφέρει να πάρει το εισιτήριο στην επόμενη φάση, το οποίο ανεξάρτητα από την έκβαση μικρή σημασία θα έχει, καθώς εμείς απλά θέλαμε να γίνει αρχή και να δούμε όλο και περισσότερους πυγμάχους στο στερέωμα αυτό. Πράγματι ο McCormack βάζει εδώ ένα stop στην πορεία του Αλέξανδρου Τσανικίδη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήταν η δεύτερη συμμετοχή του Έλληνα πρωταθλητή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά το Αλμάτι. Αντιμετώπισε έναν αντίπαλο ψηλότερο, έναν αντίπαλο εμπειρότερο από πολύ υψηλό επίπεδο και βεβαίως μην ξεχνάμε από μια σχολή χωρίς καμία διάθεση να δικαιολογήσουμε ένα απόλυτα δίκαιο αποτέλεσμα σε τελική ανάλυση. Ο McCormack προέρχεται από μια σχολή η οποία έχει πάρα μα πάρα πολλούς αθλητές, έχει πάρα μα πάρα πολλούς προπονητές, έχει τεράστιες υποδομές και βεβαίως είναι έτη φωτός μπροστά από την Ελλάδα η οποία με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται και στηρίζουν την πυγμαχία έχει αρχίσει και κάνει δειλά αλλά πολύ σημαντικά βήματα προκειμένου μέσα στα επόμενα χρόνια να δρέψουμε τους πρώτους καρπούς μέσω των αθλητών οι οποίοι θα συμμετέχουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ο Αλέξανδρος Τσανικίδης αποχωρεί με το κεφάλι ψηλά, η ήττα από τον Pat McCormack τον στέλνει στα νύχια του Σακράμ Γιγιάσοφ και εμείς πριν παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του κουβανού superstar Χούλιο Λακρούς με τον Ροχέλιο Τόρες πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.